Έλεγα λοιπόν ότι η Φενέρ και η Νταρουσάφακα έχουν την ίδια ιδιοκτησία, κοινή ιδιοκτησία. Ο χορηγός, ο Όμιλος Ντόγκους, αποχώρησε φέτος από την Νταρουσάφακα για να ενισχύσει την προσπάθεια της Φενέρ. Η Φενέρ, η οποία ονομάζεται ως Φενέρ Ντόγκους από την αρχή της τρέχουσα σεζόν. Ο ηγέτης του ομίλου Ντόγκους, ο οποίος είναι γνωστός στην Τουρκία, ότι είναι ένας πολύ πολύ φανατικός φίλος της Φενέρ, και όχι μόνο αυτό, κατά καιρούς έχει δωρήσει παίκτες στο ποδόσφαιρο, έχει κάνει διάφορες οικονομικές προσπάθειες για να ενισχύσει το project Φενέρμπαχτς σε όλα τα επίπεδα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον Όμιλο Ντόγκους να ενταχθεί και αυτός διοικητικά πια, αλλά και χορηγικά και οικονομικά, στον όμιλο, στο group της Φενέρ, διατηρώντας όμως τα κεκτημένα στην Νταρουσάφακα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το καλάθι από τον Βέσελη λίγο νωρίτερα, και τώρα ο Μάικλ Έρικ έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Να, εδώ ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, και εδώ ο David Blatt. Τζόνσον, Μπέλ, Έρικ, Ουλουμπάι και Σκότι Γουίλμπεκιν. Ακόμα ένας παίκτης που πέρασε από την Ελλάδα με τα χρώματα της ΑΕΚ, στην πεντάδα της Νταρουσάφακα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ντουβερίογλου, είναι ο Γουάναμέικερ, πρώην παίκτης της Νταρουσάφακα μέχρι πέρυσι. Ο Βέσελη, ο Σλούκας και ο Ντατόμε. Γουάναμέικερ στον Ντατόμε, που βγήκε από τα screen, catch and shoot από τον Λουίτζι Ντατόμε, ο οποίος αστόχησε το rebound από τον Τζατζουάν Τζόνσον, και η μπάλα στα χέρια του Σκότι Γουίλμπεκιν. Τζόνσον που ζητάει βοήθειες, ο Ουλουμπάι τρέχει και παίρνει την μπάλα από τα χέρια του Τζόνσον, ο οποίος τώρα εκτελεί για τρεις και βρίσκει το στόχο. 3-2 για την Νταρουσάφακα. Ο Βέσελη με τον Τζόνσον. Γουάναμέικερ έχει μπροστά του τον Ουλουμπάι, πάνω σε άμυνα η προσπάθεια από τον Γουάναμέικερ, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει μια διαφορετική απόφαση σε αυτή την φάση, καθώς ο Ουλουμπάι είχε βάλει πολύ σωστά το κορμί του για να σταματήσει και να εμποδίσει το οπτικό πεδίο του Γουάναμέικερ. Ο Μπέλ στον Ουλουμπάι. Μπάλα περνάει πίσω από την μπασκέτα της Φενέρ. Να, εδώ ο Κουμπέν Ουλουμπάι, γεννημένος το 1996 από την Μπελεντίγεσπορ, όπου αγωνίστηκε πέρυσι μετά από 3 χρόνια στην Ανατολού Εφές. Η Εφές Πίλσεν, όπως λεγόταν το 2013. Μετακινήθηκε φέτος στην Νταρουσάφακα ο Σλούκας, ευστοχή σε σουτ 3 πόντων και φέρνει το σκορ στα ίσα 5 όλα. Ο Μπέλα στόχησε, rebound από τον Ντατόμε και η μπάλα στα χέρια του Κώστα Σλούκα. Το φάουλ από τον Μάικλ Έρικ στον Γιάν Βέσελη. Εδώ και πάλι το φάουλ του Έρικ πάνω στον Βέσελη. Σλούκας. Ο Ντατόμε διάβασε την άμυνα, έκανε κίνηση στην γωνία. Η πάσα του προς τον Ντουβερίογλου δεν ήταν καλή. Και εδώ ο Κώστας Λούκας. Τζόνσον στον Γουίλμπεκιν. Πάσα του στον Έρικ, κάτω από το καλάθι αυτός, έχοντας τον Γουάναμέικερ να προσπαθεί να τον εμποδίσει. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 7-5. Γουάναμέικερ
Εκτελεί για δύο, στέλνει την μπάλα στο καλάθι. 7-7 μετά την συνεργασία του με τον Γιάν Βέσελη. Ο Wanamaker είδε την άμυνα να μην αντιδρά, να μην ανταποκρίνεται στο timing που χρειαζόταν. 7 όλα. Ο Λουμπάι, ο Βίλμπεκιν. Ο Έρικ αρχικά έκανε λάθος, έδωσε διαφορετική γωνία screen στον Βίλμπεκιν, ο οποίος πήγε από δεξιά. Ήταν μάλλον εγκλωβισμένος, προσπάθησε να σουτάρει, προσπάθησε να εκτελέσει, το σουτ δεν βρήκε το στόχο. Και εδώ το φάουλ από τον Ουλουμπάι πάνω στον Κώστας Λούκα. Με Wanamaker και Σλούκα ο Ζελικό Μπράντοβιτς, το αρχικό σχήμα της Φενέρ. Σκριν του Βέσελη στον Ντατόμε. Σλούκας στον Wanamaker. Πάρα πολύ καλή επίθεση από την Φενέρ. Έστω και αν δεν ήταν, αν δεν είναι σωστά εκτελεσμένη. Κοιτάξτε πως βρήκε το ανοιχτό σουτ η Φενέρ σε αυτή τη φάση. Εξαιρετική η εκτέλεση της επίθεσης, που μπορεί να χρειάστηκε περισσότερα δευτερόλεπτα από ό,τι συνήθως μέχρι να βρει το ανοιχτό σουτ. Όμως αυτό το screen που έγινε μακριά από την μπάλα στον Wanamaker έδωσε την ευκαιρία στον Σλούκα να βρει ξεμαρκάρι στο παίκτη και αυτός να ευστοχίσει. 17 για την Φενέρ και τώρα ο Έρικ απαντά με δυνατότητα έμεσο τριπόντου, εάν φυσικά ευστοχίσει και στην βολή. Εδώ ο Έρικ που παίρνει το φάουλ από τον Βέσελη, πετυχαίνει και το καλάθι. Οι διαιτητές έχουν σφυρίξει φάουλ στον Τσέχο και ο Έρικ θα εκτελέσει μία βολή πρόσθετη. Πράγματι ολοκληρώνεται το παιχνίδι των τριών πόντων από τον Αμερικανό Νιγηριανό. Νιγηριανός, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10 όλα. Ζώνη από τον Μπλατ. Ντατόμε θέλει να σπάσει αυτή την απόφαση του Ντέιβιντ Μπλατ. Από νωρίς όμως ο Ιταλός αστόχησε. Ο Μπες τον Έρικ. 12-10. Πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα και από την Τάρου Σάφακα και από την Φενέρ. Man to man. Εναλλαγές από τον David Blatt στην επιλογή της άμυνας του. Ο Βέσελη από μια θέση που δεν το συνηθίζει. 14-12. Μάλλον 12-12. Η Φενέρ φέρνει το μάτς στα ίσα. Ο Ντουβερίογλου με τον Έρικ, έρχεται και η βοήθεια από τον Βέσελη. Γύρισε ο Μάικλ Έρικ. Ήταν καλό το σουτ, όμως δεν κατέληξε στο καλάθι. Βέσελη με τον Τζόνσον. Κακή η συνεννόηση με τον Κώστας Λούκα, ο οποίος απολογείται κιόλα σηκώνοντας υποτικά το χέρι του προς τον Γιάν Βέσελη. Τους 9 από τους 12 πόντους της Νταρουσάφακα. Οι άλλοι τρεις προέρχονται από τα χέρια του Τζαζουάν Τζόνσον. Από την άλλη πλευρά για την FNR 5 έχει ο Wanamaker, 4 ο Βέσελη και 3 ο Κώστας Σλούκας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την Ταρουσάφακα έχουν σκοράρει μόλις 2 παίκτες, ο Τζόνσον και ο Έρικ δηλαδή. Ουλουμπάι με τον Ντατόμε θα παίξει στο λεωπόστο. Ουλουμπάι 2 βολές για τον Τούρκο. Να εδώ ο Κουμπέν Ουλουμπάι τσίμπησε στην προσποίηση ο Ντατόμε και ο Ουλουμπάι θα γίνει πιθανότατα ο τρίτος παίκτης της Νταρουσάφακα που θα προσθέσει το όνομά του στη λίστα των scorers στο σημερινό μάτς. Να εδώ και ο Τζατζουάν Τζόνσον. Έβδομο σκόρερ στην ιστορία του Purdue, του σχολείου από το οποίο αποφύτησε το 2011, έγινε draft στο νούμερο 27 στην επιλογή του 2011 από τους Nets, κατέληξε στους Celtics όπου αγορίστηκε για μία σεζόν σε 36 μάτς και πάλι σε ζώνη η Νταρουσάφακα. Το τρίποντο από τον Wanamaker, ενώ στην πεντάδα έχει περάσει και ο πρώην παίκτης του Άρη,
ο Will Cummings. Με Ουλουμπάι, Cummings, Eric, Bell και Johnson, η πεντάδα της Ντάρου Σάφακα. Cummings στον Johnson, rebound από τον Ντατόμε. Φενέρ είναι μπροστά με 14-13. Σλούκας στον Βέσελη, βγαίνει από τα σκρίνο Ντατόμε. Πολλά σκριν μακριά από την μπάλα στο παιχνίδι της Φενέρ. Σλούκας με τον Ουλουμπάι. Rebound από τον Έρικ. Η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Να και ο Νάναλη, ενώ ο Μπράντοβιτς απέσυρε και τον Φερίογλου, για να δούμε ποιος πήρε τη θέση του. Και ο Φουκανάλτεμιρ στην πεντάδα της Ντάρου Σάφακα. Πολλές αλλαγές για αυτά τα τελευταία σχεδόν 3 λεπτά που απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου στην Volkswagen Arena. Cummings, η πάσα του προς τον Αλντεμίρ, ήταν εξαιρετική η έμπνευση από τον Will Cummings, όμως ο Αλντεμίρ δεν ήταν απόλυτα έτοιμος για να υποδεχθεί αυτή την δημιουργία και έτσι αστόχησε. Καλάθι και φάουλ από τον Τόμψον. Να εδώ και ο Μπόμπι Ντίξον στον πάγκο της Φενέρ και αυτός είναι... Τζέισον Τόμψον, ο άνθρωπος που πρέπει να κουβαλήσει το φορτίο και την ευθύνη στους ώμους της αντικατάστασης του φοβερού και τρομερού Έκπε Γιούντο, ο οποίος συνεχίζει στο NBA μετά από την θριαμβευτική, όχι μόνο σε επίπεδο ομαδικό αλλά και σε ατομικό σεζόν που έκανε πέρυσι. Ήρθε η πρόταση από την Utah και ο Γιούντο, αν και προβληματίστηκε, αποφάσισε τελικά να επιστρέψει στον χώρο, στο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα που προφανώς και ανήκει στο NBA. Τόμσον ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γιούντο. Εδώ το καλάθι πιθανότητα θα έπρεπε να μετρήσει, καθώς Σινάγγιουλερ χτύπησε το διχτάκι με τα χέρια του. Να εδώ ο Μπέλ στον πάγκο της Ντάρου Σάφακα και ο Αλντεμίρ. Μιας και η Φενέρ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, εκτέλεσε 2 βολές, αστόχησε όμως σε αμφότερες. Wanamaker έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Cummings. Ο Νάναλη, ο Βέσελη, πήγε και η βοήθεια από τον Αλντεμίρ. Πολύ καλή έξοδος από τον Τζάσμαν Τζόνσον. Ο Νάναλη ξεμαρκαρίστηκε πάρα πολύ εύκολα, αλλά το σούτ που επιχείρησε χτύπησε στο σίδερο και την Ντάρου Σάφακα έχει ακόμα μία επίθεση. 1-36 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Νέο άστοχο από τον Ζαζουάν Τζόνσον. Βέσελη στον Γιουλέρ. Το λάθος από τους παίκτες του Ομπράντοβιτς. Το τρίτο. Ντάρου Σάφακα έχει 0 λάθη μέχρι τώρα. Ο κύριος με το νούμερο 23 στην πλάτη είναι ο Χάουαρντ Σαντρός. Κουβανός, αγωνίστηκε τα τελευταία 2 χρόνια στην Νίμπουργκ, μετά από 2 χρόνια στη Γερμανία και στην Ιταλία, γεννημένος στην Αβάνα. Γιουλέρ, Τόμσον,
Δεν κοίταξε καν το καλάθι ο Τόμσον. Πασάρε στον Γιουλέρ. Η μπαλά καταλήγει στον Άναλε που επιχειρεί για ακόμα μια φορά χωρίς επιτυχία. Βουλμπεκίν. Το σκρίν από τον Αλτεμίρ. Άργησε ο Γιουλέρ να βγει πάνω στον Αμερικάνο. Το σουτ δεν βρήκε το στόχο και τώρα ο Wanamaker. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Τόμσον με τον Κάμινγκς κερδίζει το φάουλ. Ο Τζέισον Τόμσον από τον Will Cummings και θα εκτελέσει δύο βολές. Να εδώ ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Will Cummings. Ίσως κορυφαία στιγμή της ελληνικής θητείας του. Το buzzer beater που σημείωσε στον ημιτελικό κοντρα στην ΑΕΚ που έδωσε το δικαίωμα στον Άρη, τον Δημήτρη Πρίφτη, να προχωρήσει στον τελικό του κυπέλου, όπου ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα δύο άστοχες βολές, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Φενέρ, από τα χέρια του Τζέισον Τόμσον. Βουλμπεκίν, τα δύο χρονόμετρα χωρίζει μια διαφορά περίπου 3 δευτερολέπτων. Βουλμπεκίν, Σαν Ρος, πηγαίνει προς το καλάθι, πανέμορφη προσπάθεια από τον Κουβανό. 18-15 και έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου με αυτό το κάτι σαν buzzer beater του Σαν Ρος που προκαλεί και τον εκνευρισμό του Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς Σαν Ρος, τρεις έχει ο Τζατζουάν Τζόνσον με τους γηπεδούχους να έχουν ένα θεματάκι στην επιθετική τους λειτουργία από τη στιγμή που ουσιαστικά βγήκε από το παιχνίδι ο Μάικ Λέρικ. Σαν Ρος θέλει να κλέψει ο Wanamaker. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την Ταρουσάφακα. Να εδώ Brad Wanamaker, ένας από τους παίκτες που είχε σημαδέψει από την περασμένη σεζόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και η μεταγραφή του κατέστη πιο απλή και πιο εύκολη από τη στιγμή που ο Μίλος Ντόγκους προσχώρησε στην Φενέρμπαχτσε. Συμφωνία έλεγε ότι η χρηματοδότηση στην Ταρουσάφακα θα παραμείνει όχι ακριβώς ως είχε, αλλά ο Μίλος Ντόγκους θα πρόσφερε στον David Blatt περίπου 7-8 εκατομμύρια για να στελεχώσει το αγωνιστικό ρόστερ της Ταρουσάφακα, όπως και έγινε. Ήταν έκπληξη στο ξεκίνημα της σεζόν ότι, με δεδομένο πως η Ταρουσάφακα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, ότι ο ίδιος παρέμεινε στον πάγκο της. Ήταν μια κίνηση ενδεχομένως αυροφροσύνης του David Blatt προς τον Όμιλο Ντόγκους και σε όλα όσα έκανε αυτός και τα χρήματα που ξόδεψε προκειμένου η Ταρουσάφακα να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η Ταρουσάφακα που έφτασε μέχρι και στα play-offs της Ευρωλίγκας πέρυσι. Η Ταρουσάφακα, η οποία φέτος αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Βουλμπεκίν στην επαναφορά. Ο Τζόνσον στον Αλντεμίρ και από εκεί στον Μπέλ. Σαν Ρος το σκρίν από τον Αλντεμίρ. Στη γωνία περιμένει ο Τζόνσον. Περνάει από τον Βέσελη, θέλει να τελειώσει θεαματικά, αλλά την τελευταία στιγμή η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Όμως όλα αυτά δεν έχουν σημασία, καθώς ο Γιάν Βέσελη έχει χρεωθεί με φάουλ. Να εδώ ο Τζαζουάν Τζόνσον. Ίσως κάποιοι από εσάς να τον θυμάστε από τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με την Κράσνιοκ Τιάβρ πριν από δύο χρόνια για το EuroCup. Και να εδώ David Blatt. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2014 για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αναδείχθηκε coach της χρονιάς στην Ευρωλίγκα την ίδια σεζόν. Έχει πάρει 4 προσωπικούς τίτλους καλύτερου προπονητή στο πρωτάθλημα του Ισραήλ το 1996,
ως προπονητής της Χάπολ Γκαλίλε Λιόν τότε. Το 2002 ως coach της Μακάμπη, το 2011 και το 2014 επίσης ως coach της Μακάμπη, ο David Blatt, ο οποίος αντιμετώπισε τον Τζέλικο Μπράντοβιτς και στον τελικό του Final Four της Βαρκελόνης το 2011. Εδώ πολύ κακό το σούτ από τον Jason Thompson, ένα από τα πιο παραδοσιακά προπονητικά ζευγάρια στην σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο David Blatt με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς συναντιούνται πλέον στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Wilbekin κερδίζει το φάουλ από τον Jason Thompson και έτσι η Νταρουσάφακα έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Η Νταρουσάφακα που τρέχει ερασερή 5-0 μετά το 18-13 με το οποίο προηγήθηκε η Φενέρ. Οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να φέρουν το μάτς στα ίσα όλα στα 18 και τώρα ο Σκότι Γουίλπεκιν έχει την ευκαιρία να θέσει επικεφαλής την ομάδα του. Ο Τζόνσον περνάει στον πάγκο. Γουίλπεκιν ευστοχή στην πρώτη, 19-18. Και εδώ ο διάλογος του Τζέλικο Μπράντοβιτς με τον Τζέισον Τόμσον. Δεν θα έλεγα ότι είναι στοίχημα για τον Μπράντοβιτς η παρουσία του Τόμσον στην Φενέρ, αλλά ο προπονητής των Τούρκων ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Αμερικάνος πρέπει να περάσει ένα σημαντικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου να προσφέρει αυτά που μπορεί στην Φενέρ και στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά και στην πολύ μεγάλη δοκιμασία της Ευρωλίγκας στη φετινή σεζόν. Ο Τόμσον που δεν είναι εύκολο, συγγνώμη, να βάλει τα παπούτσια του ΕΚΠΕ Γιούντο. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι έχει υπομονή και αναγνωρίζει πως εκτός από τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει από τον Τζέισον Τόμσον, χρειάζεται να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί, εκπαιδεύοντας τον ουσιαστικά στη διάρκεια της σεζόν μέχρι να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί ο Αμερικάνος προερχόμενος από ένα πρωτάθλημα που έχει τελείως διαφορετικές δομές και τακτικές προσεγγίσεις από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, από το κινέζικο δηλαδή. Γουίλμπεκιν, η βοήθεια από τον Τουβερίογλου. Ο Γουίλμπεκιν με αυτόν τον πολύ παράξενο τρόπο όμως βρήκε το στόχο, προκαλεί το γέλιο ακόμα και του David Blatt. Βγαίνοντας από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, αγωνίστηκε στην Αυστραλία για ένα διάστημα πριν έρθει στην ΑΕΚ. Πριν έρθει στην Ελλάδα για την ΑΕΚ. Το καλοκαίρι του 2015 δοκίμασε την τύχη του στο NBA, αλλά αυτή η προσπάθεια που έκανε η Νταρουσάφακα να ανέβει στο υψηλότερο ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ έδωσε την ευκαιρία στον David Blatt και στην τουρκική ομάδα να ξοδέψει αρκετά χρήματα, τα οποία προφανώς και ήταν θελεαστικά για τον Wilbekin. Το καλάθι από τον Κοσούτ για το 24-18. Να λοιπόν το 11-0 που έχει παραδρομής είπα νωρίτερα πραγματοποιείται. Ο Κοσούτ που μαζεύει και το rebound, γεννημένος το 1995 με ύψος 2.16. James Bell μπροστά στον Τατόμε, αστόχησε rebound από τον Τουβερίογλου. Και τώρα ο Σλούκας προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση για την Φενέρ. Ο Γουίλμπεκιν περνάει στον πάγκο για να δώσει την θέση του στον Will Cummings.
ενώ ο Παρί Χερσέκ αποχώρησε μετά από πολύ μικρή συμμετοχή. Μέλι Μαχμούτογλου είναι πλέον στην πεντάδα της Φενέρ με ένα αρκετά χαμηλό σχήμα πλέον οι Τούρκοι. Οι φιλοξενούμενοι. Φενέρ έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Νταρουσάφακα έχει μόλις ένα. Κοσούτ μετά την πάσα από τον Κάμεξ δεν ήταν έτοιμος. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των παίκτων της Φενέρ διώχνει την μπάλα μακριά από την τελική γραμμή και έτσι η κατοχή επιστρέφει στην Νταρουσάφακα. Αυτές οι δύο κοπέλες δεν μπορεί παρά να είναι δίδυμες. Κάμινγκς στον Έρικ, ο οποίος πήρε τη θέση του Αλντεμίρ. Κάμινγκς στο lay-up, προστάτευσε πάρα πολύ όμορφα την μπάλα, φέροντας, εκτείνοντας το χέρι του μακριά από τον κορμό του σε αυτό το lay-up. 26-18, 13-0 το σερί για την Νταρουσάφακα. Wanamaker, ο Σλούκας με το Σαν Ρος κερδίζει το φάουλ. Ο Κώστας Λούκας δικαίωμα για δύο βολές στον Έλληνα γκάρ. Κώστας Λούκας που έχει 11 πόντους μέσο όρο στη φετινή σεζόν σε μόλις 19 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής. Και αυτό αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναλύσει κανείς. Ο Σλούκας που σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχει πολύ αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος από τα χέρια του οποίου ξεκινάν όλες οι επιθέσεις της Φενέρ. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον ονομάσω, να τον αναγνωρίσω ως ηγέτη της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σίγουρα όμως κουβαλάει κάποια στοιχεία από αυτή την ταυτότητα. Να εδώ ο Κώστας Λούκας, η θητεία του στην Φενέρ τα τελευταία δύο χρόνια και φυσικά η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την προηγούμενη σεζόν, ενώ ένα αναλυκαρφώνει για το 26-22, έδωσε την ευκαιρία στον Κώστας Λούκα να αναπτύξει ηγετικές ικανότητες που είναι δεδομένο ότι έχει και στο Ευρωμπάσκετ με την Εθνική. Το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι 26-22. Η Νταρουσάφακα προηγείται της Φενέρ. Ο Έρικ με τον Σλούκα, έρχεται και η βοήθεια από τον Γουαναμέικερ. Εξαιρετική η αντίδραση από την Φενέρ. Αντιαθλητικό φάουλ που σφυρίχθηκε πάνω στον Will Cummings. Εδώ η όχι και πάρα πολύ καλή πάσα προς τον Cummings. Ο Cummings ο οποίος εδώ θα λέγα ότι είναι αρκετά αυστηρό το σφύριγμα του αντιαθλητικού φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο Μαχμούτογλου ευστοχή στην πρώτη βολή 26-23. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ευθύνη των διαιτητών όσο το γεγονός ότι αυτός ο κανονισμός περί αντιαθλητικού φάουλ είναι αρκετά θολός και στηρίζεται περισσότερο στην αναγνώριση, στην ανάγνωση που κάνουν οι διαιτητές στην εκάστοτε φάση και λιγότερο στο γράμμα, στο απόλυτο γράμμα του κανονισμού. Ένας κανονισμός που χρήζει ερμηνείας κατά περίπτωση. Και άλλοι διαιτητές σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, άλλοι με διαφορετικό. Το προηγούμενο φάουλ που σφυρίχθηκε ήταν αρκετά αυστηρό. Εδώ ο Τζοσουάν Τζόνσον που έστειλε την μπάλα στην εξέδρα, στο κόψιμο, πάνω στο σούτ που επιχείρησε ο Wanamaker. Εδώ κοιτάξτε, ψηλά ο Τζόνσον στέλνει την μπάλα στην εξέδρα. Ουλμπεκίν. Ο Μπέλ. Σαν Ρος. Το ψεύτικο screen από τον Τζόνσον, ο Σαν Ρος, τον Ουλουμπάι
Εκτελεί από τη γωνία ο Ολυμπάη και βρίσκει το στόχο 29-24. Πολύ όμορφη επίθεση από την Νταρουσάβακα που είχε υπομονή και ψυχραιμία για να ψάξει τον ανοιχτό παίκτη όπως και έγινε. Φάουλ τώρα από τον Μπέλ πάνω στον Γουάναμέικερ. Ούτε εδώ υπάρχει φάουλ, φυσικά. Νταρουσάβακα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συμπληρώνει τα 5 ομαδικά. Και έτσι η Φενέρ σε κάθε φάουλ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 29-25 από την πρώτη του Γουάναμέικερ. Στη βαθμολογία του τουρκικού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση είναι η Τόφας που έχει ρεκόρ 6-0. Η Τόφας με προπονητή τον Ορχούνενε, μια παλιά δόξα του τουρκικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Είναι η Τόφας του Τόνι Κρόκερ που πιθανότητα θυμάστε το πέρασμά του από την Κηφισιά. Είναι η Τόφας του Σάμι Μεχία, παίκτης του Δημήτρη Τούδη στην Μπάνβιτ, στην πρώτη εργασία του Δημήτρη Τούδη μακριά από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Είναι η Τόφας του Κίνι Κάτζη, παίκτη που για ένα φεγγάρι πέρασε από τα Τρίκαλα, καθώς επίσης και του Ιβάν Πάουνιτς, του Σέρβου Γκάρτ, ο οποίος και αυτός για μερικούς μήνες αγωνίστηκε στον Άρη. Η Τόφας που είναι η ομάδα έκπληξη του τουρκικού πρωταθλήματος μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, έχει ρεκόρ 6-0 στη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Για τη Φενέρ, μοναδική ήττα μέχρι τώρα έχει έρθει από την Ανατολού Εφές στην δεύτερη αγωνιστική με 84-80. Νάναλι, 31-28 από τον James Νάναλι. Έχει 4 πόντους. Ο Μπέλστον Βίλμπεκιν. Σαν Ρος. Και πάλι ο Βίλμπεκιν. Στου 3 πόντων από τον Βίλμπεκιν. Ακαριέο το σταμάτημα. 34-28 από τον Σκότι Βίλμπεκιν. Εδώ ο Κώστας Λούκας δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να αντιδράσει. Ήταν ταχύτατο το σταμάτημα από τον Βίλμπεκιν μετά την τρίπλα που επιχείρησε. Ευστόχησε στο σουτ 3 πόντων. Γουάναμέικερ. Μαχμούτογλου κάνει πράγματα τα οποία θα τολμήσω να πω ότι δεν έχει. Ο Τζόνσον στον ευνηδιασμό στο transition για την Νταρουσάβακα, 36-28. Η διαφορά ανεβαίνει για δεύτερη φορά στους 8 πόντους για τους γηπεδούχους και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καλεί time out. Φάτιας πάνω από την Καρσίγιακα, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση με ρεκόρ μία νίκη και 4 ήττες. 1-5 έχει η Γκαζιαντέπ, ενώ στην ένατη θέση είναι η Ανατολού. Δεν είναι στην ένατη θέση ακριβώς, βέβαια. Φαίνεται να είναι στην ένατη θέση, αλλά η ΕΦΕΣ έχει ρεκόρ 4-1 και για κάποιο λόγο στη βαθμολογία που βλέπω μπροστά μου την έχουν τόσο χαμηλά. Νάναλη ευστοχήσε σε 3 πόντων, 36-31 από τον James Νάναλη που φτάνει στους 7 πόντους. Ο Μπέλ. Ο Μπέλ που παίρνει το φάουλ από τον Κώστας Λούκα. 2 βολές για τον James Μπέλ. Βγήκε από το Βιλανόβα, μέλος της καλύτερης πεντάδρας στο πρωτάθλημα του Ισραήλ πέρυσι.
φορώντας την φανέλα της Χαποέλ Χολών. Άνοιξε την ευρωπαϊκή καριέρα του στην Βανόλη Κρεμόνα στην Ιταλία. Πέρασε από την Νανσί και τη Γαλλία τη σεζόν 15-16, πέρυσι στη Χολόν και φέτος στην Ταρουσάφακα, παίκτης του David Blatt. 38-31 από τον James Bell. Θέλει να πιέσει η Ταρουσάφακα τον Κώστας Λούκα στο κατέβασμα της μπάλας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η Φενέρ πέρασε το μισό του γηπέδου. Ο Βέσελη προσπάθησε να καρφώσει μπροστά στον James Bell, ο οποίος έκανε την προσπάθειά του, τον έκοψε, όμως αυτή η φάση είναι ως μη γενόμενη, καθώς πολύ νωρίτερα είχε σφυριχτεί το φάουλ από τον Σαν Ρος. Εδώ ο Βέσελη που χαμογελάει, θα λέγα ειρωνικά, διότι ο Μπέλ πήδηξε πολύ ψηλά, αν και είχε ακουστεί ήδη το σφύριγμα των διαιτητών για να σταματήσει την προσπάθεια του Τσέχου. 100 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βέσελη αστόχησε στη δεύτερη. 38-32. Σαν Ρος στον Μπέλ. Και πάλι ο Μπέλ. Rebound από τον Wanamaker. Για τρεις ο Wanamaker. Διεκδικεί ο Βέσελη το rebound και έχουμε από ένα φάουλ μεταξύ του Βέσελη και του Οζντεμίρογλου. Ο Βέσελη, ο οποίος νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα χρειαστεί να αποβληθεί. Για να δούμε και πάλι τη φάση. Να λοιπόν που ανάβουν τα αίματα στην Volkswagen Arena. Πάει και ο Σλούκας να μιλήσει στον Οζντεμίρογλου. Ζελικό Μπράντοβιτς ανέκφραστος, δεν αντιδρά. Για να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία των διαιτητών. Να εδώ, ο Σντεμίρογλου που δέχτηκε το σπρόξιμο από τον Γιάν Βέσελη. Οι διαιτητές σταματούν τον αγώνα για να συνεννοηθούν σχετικά με την απόφαση που θα πάρουν για την τύχη του Γιάν Βέσελη στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ και πάλι η φάση. Ο Εσδεμίρογλου κάνει τον box out και ρίχνει τον Γιάν Βέσελη, ο οποίος χτυπάει και το πρόσωπό του στο παρκέ. Και βλέπετε όταν σηκώνεται ο Βέσελη, σπρώχνει τον Εσδεμίρογλου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι αδικαιολόγητη η αντίδραση του Γιάν Βέσελη. Ωστόσο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η λαβή, όπου έχουμε επεισόδια και στην εξέδρα. Σε ένα γήπεδο που συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα στην έδρα της Ταρουσάφακα, είναι θέατρο η Volkswagen Arena. Ωστόσο η παρουσία φίλων και των δύο ομάδων, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν η σπίθα ανάβει στο παρκέ, δεν είναι και απίθανο να ανάψουν τα αίματα και στην εξέδρα. Περιμένουμε ακόμα την απόφαση των διαιτητών. Ξαναλέω ότι η αντίδραση του Βέσελη είναι εντελώς απαράδεκτη, αντιεπαγγελματική θα την χαρακτήριζα. Όμως, γιατί υπάρχει πάντα ένα όμως, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο τρόπος με τον οποίο ο Οζντεμίρογλου έκανε τη λαβή στον Γιάν Βέσελη, με αποτέλεσμα και οι δύο παίκτες να πέσουν στο παρκέ. Πέφτοντας, ο Βέσελη χτύπησε και το πρόσωπό του στο δάπεδο. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Μάλλον ίσως να υπάρχει απόφαση την οποία δεν έχω αντιληφθεί εγώ. Να,
Και μερικά πλάνα από την εξέδρα. Ο Βέσελη που χαμογελάει. Πρέπει να αποβλήθηκε ο Βέσελη. Ο Βέσελη, ο οποίος συνεχώς πιάνει τα δόντια του, ίσως πέφτοντας στο παρκέ να χτύψει στο στόμα. Ο σκηνοθέτης ακόμα δεν έχει πιάσει τι έχουν δείξει οι διαιτητές. Α, αποβολή, μάλιστα. Σωστή μένει η απόφαση των διαιτητών για την αποβολή του Βέσελη, αλλά χωρίς να έχω την παραμικρή διάθεση να δικαιολογήσω την αντιεπαγγελματική αντίδραση του Τσέχου, ξαναλέω ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο τρόπος με τον οποίο ο Οζντεμίρογλου έκανε την λαβή στον Γιάν Βέσελη, με αποτέλεσμα και οι δύο να πέσουν στο παρκέ. Δεν ήταν τόσο η πτώση του Βέσελη, ο οποίος χτύπησε το κεφάλι του πέφτοντας στο δάπεδο, όσο το γεγονός ότι η λαβή που του έκανε γύρισε τον νόμο του με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να του έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Σντεμίραγλου ευστόχησε στην πρώτη βολή για το 39-32. Και τώρα 40-32. Σντεμίραγλου. Τζόνσον. Τα δευτερόλεπτα ακόμα, ο Τζόνσον με τον Τόμσον που πήρε τη θέση του Βέσελη. Δύο βολές για τον Τζάζουαν Τζόνσον. Μετά το φάουλ που σφυρίθηκε πάνω στον Τζέισον Τόμσον. Εδώ και πάλι το φάουλ. Είδατε και την αντίδραση του Τζέισον Τόμσον. 41-32 από την πρώτη βολή του Τζόνσον. Για τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ντέιτ Μπλατ ετοιμάζει και τον Οσμιζράκ. 2-2 με τον Τζόνσον. 42-32 η μεγαλύτερη διαφορά για την Ταρουσόφακα. Αυτό το συν 10. 3 νερό στον πάγκο. Νάναλη στον Wanamaker. Το σκριν από τον Μαχμούτογλου, ο οποίος παίρνει και ένα φλέαρ σκριν από τον Τόμσον. Ο Μέλι στον Τόμσον, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Οζντεμίρογλου. Εδώ ο Οζντεμίρογλου που πήγε και μπλέχτηκε στα χέρια του Τζέισον Τόμσον. Δεν αφήνει τις φάσεις να πηγαίνουν χαμένες ο Οζντεμίρογλου. Δείχνει να μην φοβάται, δείχνει να μην έχει δισταγμό. Ευστοχή στην πρώτη ο Αμερικάνος, 42-33. Μένει αυτό το σκορ μετά την άστοχη βολή του Τόμσον. Γουίλμπεκιν, σχεδόν όλος ο χρόνος για την Ταρουσάφακα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γουίλμπεκιν έχοντας πάντα δύο παίκτες μπροστά του. Ο Λουμπάι αστόχησε. Η μπάλα στα χέρια του Γουίλμπεκιν. 6 δευτερόλεπτα, 5. Γουίλμπεκιν για 3. 45-33. Ακριβώς με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ευστόχησε σε σου 3 πόντων.
Με Wanamaker, με Νάναλε, με Μαχμούτ Ογλου, με Ντίξον και με Τόμσον. Η πεντάδα της Φενέρ και εδώ από την πάσα του Νάναλε ο Τόμσον πήρε το φάουλ. Τόμσον αστόχησε και στις δύο, η μπάλα όμως είναι για την Γαλατά. Πού τη θυμήθηκα. Για την Φενέρμπαχτσε. Ντίξον. Με τον Νάναλη σε θέση 4 παίζει η Φενέρ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Τόμσον πέφτοντας. Ευστοχή 45-35. Απέτυχε στο σχετικά πιο απλό. Πέτυχε στο πολύ πιο δύσκολο. Η διαφορά στους 10. Μπέλ. Το λάθος από την Ταρουσάβακα δίνει την ευκαιρία στην Φενέρ να οργανώσει ακόμα μία επίθεση. Ήταν το τέταρτο λάθος για την Νταρουσάφακα. Ο Νάναλη ευστοχή σε σούτ 3 πόντων, θα είναι στους 10 πόντους, 45-38. Έρικ είχε τους 9 από τους 12 πόντους της Νταρουσάφακα στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά έχει μείνει σε αυτούς παίζοντας μόλις 10 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο, τρίτο φάουλ για τον Τζέισον Τόμσον. Μπέλ. Ο Λουμπάι. Πιέζει πάρα πολύ καλά ο Νάναλη, από μακριά ο Μπέλ, αστοχή. Ο Τόμσον τα βάζει με όλους και με όλα και έστρωξε την μπάλα στον Νάναλη, ο Ντίξον. Wanamaker. Η μπάλα στριφογύρισε στην Στεφάνη. Δεν κατέληξε τελικά στο καλάθι. Κοιτάξτε και πάλι προσπάθεια του Wanamaker, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Μπέλ. Παρακολουθούσε τη διαδρομή της μπάλας πάνω στην Στεφάνη για να πέσει τελικά έξω από το καλάθι. 45-39, σερί 6-0 για την Φενέρ. Ο Wanamaker φτάνει στους 11. Πρώτο σκόρερ πια της Φενέρ, καθώς 10 έχει ο Νάναλη και τώρα στους 12 ο Wanamaker. 45-40. Μετά από σχεδόν 1,5 λεπτό η Φενέρ μαζεύει το ίμιση συν κάτι ψηλά της διαφοράς με την οποία οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Σαν Ρος στον Έρικ. Ο Wanamaker προσπάθησε να κλέψει. Ο Μάικλ Έρικ έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Είχε σωστή τοποθέτηση ο Τζέισον Τόμσον στην καρδιά της ρακέτας. Νέα επίθεση για τη Φενέρ. Ο Τόμσον είναι καλό σουτέρ. Έστω και αν η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Βούλμπεκιν στον Μπέλ. Διαμαρτύρονται για βήματα οι άνθρωποι της Φενέρ και ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Βούλμπεκιν από πολύ μακριά για τρεις. Φάουλ από τον Μαχμούτ Ογλου, ο οποίος παραδέχεται την παράβαση. Εδώ ο αρχηγός της Φενέρ και νωρίτερα το σούτ από τον Βούλμπεκιν και το φάουλ του Μαχμούτ Ογλου, ο οποίος έσπρωξε τον Μάικ Λέρικ. Βούλμπεκιν στον Τζόνσον. Σαν Ρος.
Ο Γουέλμπεκιν δοκιμάζει και πάλι αυτή τη φορά. Δεν κάνει λάθος. 48-40 από τον Σκότι Γουέλμπεκιν που φτάνει στους 17. Ντίξον. Κακή η πάσα του Ντίξον στον Γουάναμέγκερ, ο οποίος έσωσε την κατοχή. Ο Ντίξον εγκινήσει το σούτ. Τρέχει να προλάβει ο Μαχμούτογλου, η μπάλα είναι για την Φενέρ που έχει 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Ο Ντίξον που τώρα θα δώσει την θέση του στον Κώστας Λούκα. Ο Γουάναμέγκερ στον Άναλε, συνεχίζει με πολύ χαμηλό σχήμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το φάουλ από τον Μπέλ. Πολλά τα φάουλ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σλούκας στον Τόμψον. Χαντόφ με τον Μαχμούτογλου. Μαχμούτογλου ευστοχίστε σου τριών πόντων, 48-43. Απάντηση στο τρίποντο του Γουίλμπεκιν από τον αρχηγό της Φενέρ. Μπέλ δίστασε αρχικά, με ταμπλό όμως βρήκε το στόχο, 50-43. Να εδώ ο Τζέιμς Μπέλ. Γουάναμέγκερ παίρνει το φάουλ από τον Χάουαρντ Σανρος. Πετυχαίνει και το καλάθι. Παιχνίδι τριών πόντων για τον Γουάναμέγκερ. Αν ευστοχίσει τη βολή, να εδώ ο Μπραντ Γουάναμέγκερ. Ένας από τους κορυφαίους γκάρ που κυκλοφορούν στα ευρωπαϊκά γήπεδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Μπραντ Γουάναμέγκερ. Ξεκινώντας την ευρωπαϊκή θητεία του από το Τέραμο, πήγε στην Φορλή, πέρασε για ένα πολύ μικρό διάστημα από το MBDL και τους Austin Toros, έπαιξε στη Λιμός για ένα χρόνο τη σεζόν 12-13, επέστρεψε στην Ιταλία για την Πιστόλια, δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Μπάμπερ και εκεί όπου έγινε γνωστός στο υψηλότερο επίπεδο πέρυσι, ένα χρόνο στην Ταρουσάφακα και φέτος στην Φενέρ. Το λάθος από την Νταρουσάφακα. Εδώ τα βήματα από τον Κάμινγκς που μπερδεύτηκε βλέποντας τον Γουάναμέγκερ να είναι μπροστά του. 6 τα λάθη για την Φενέρ, για την Νταρουσάφακα, συγγνώμη, 9 για την Φενέρ. Σλούκας, ο Τόμψον, Νάναλι, rebound από τον Τζόνσον. Ο Γουίλμπεκιν με τον Σλούκα. Σαν Ρος. Το φάουλ από τον Νάναλι πάνω στον Will Cummings. Εδώ ο Νάναλι βγήκε επιθετικά πάνω στον Will Cummings, ο οποίος χρησιμοποίησε το κορμί του για να πάρει αυτό το φάουλ από τον Νάναλι. 3 τα ομαδικά φάουλ για την Φενέρ, 4 για την Ταρουσάφακα. Τζόνσον δεν είναι και ο καλύτερος χειριστής της μπάλας. Ο Γουίλμπεκιν μαζεύει πάνω του όλη την άμυνα της Φενέρ. Έχει εκπνεύσει ο χρόνος της επίθεσης για την Ταρουσάφακα. Το 50-46 παραμένει και η κατοχή επιστρέφει στην Φενέρ. Το 7ο λάθος για την Ταρουσάφακα. Σλούκας στον Τόμψον. Νάναλι. Έγινε η αλλαγή. Ο Αλτεμίρ είναι με τον Νάναλι. Στη γωνία περιμένει ο Σλούκας. Διαβάζει το close out του Γουίλμπεκιν. Με ταμπλό δοκίμασε αλλά αστόχησε. Την μπάλα στα χέρια του Σαν Ρος και από εκεί στον Γουίλμπεκιν. Στα μισά της τρίτης περίοδου. Παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαν Ρος στον Αλτεμίρ, προσπάθησε να βγει από μπροστά
ο Τζέιμς Νάναλι για να εμποδίσει την πάσα στον Αλτεμίρ, αλλά οι διαιτητές έχουν δει από νωρίς αυτό το φάουλ του Αμερικάνου. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Νάναλι να παίξει από μπροστά τον Αλτεμίρ. Ο Νάναλι που τώρα δίνει τη θέση του στον Λουίτζι Τατούμε. Σαν Ρος. Φάουλ από τον Μαχμούτογλου. Έχουμε time out. 4:57 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Φενέρ μπήκε στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο με μια διαφορά 12 πόντων. Σαν Ρος έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Ενώ ο Ουλουμπάι πήρε θέση του Αλτεμίρ. Σαν Ρος αστόχησε στην πρώτη. Αστόχησε και στη δεύτερη. Το rebound από τον Τατούμε. Και η μπάλα στα χέρια του Σλούκα. Φάουλ από τον Σαν Ρος. Το πέμπτο για την Ταρουσάφακα. Δικαίωμα για δύο βολές στον Κώστα Σλούκα. Και αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ για τον Χάουαρντ Σαν Ρος. Για την Νταρουσάφακα τρία φάουλ έχει ο Μπέλ. Τρία έχει και ο Κάμινγκς. Τέσσερα έχει ο Σαν Ρος. Για την Φενέρμπαχτσε τρία έχει ο Σλούκας. Τρία ο Ντατούμε, τρία ο Τόμψον και τρία ο Μαχμούτογλου. Δύο στις δύο για τον Κώστα Σλούκα και 50-48 αλλαγή για τον Ντέιβιντ Μπλατ. Με τον Μπέλ να επιστρέφει στο παιχνίδι. Με τα πλάνα που μας δείχνει ο σκηνοθέτης θα πιστέψει κανείς ότι στην έδρα της Νταρουσάφακα γίνονται καλυστία σήμερα και όχι παιχνίδι μπάσκετ. Κάμινγκς. Παραλίγο να κλέψει ο Γουαναμέικερ. Μπέλ. Ο Τζόνσον με τον Σλούκα. Γύρισε ο Τζόνσον. Εύκολο το rebound για τον Τζίτζι Ντατούμε. Και νέα επίθεση για τη Φενέρ που έχει την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε να περάσει μπροστά αν ευτοχίσει σε σουτ τριών πόντων. Ο Γουαναμέικερ το screen από τον Τόμψον. Ο Γουαναμέικερ κρατάει την μπάλα στα χέρια του αρκετή ώρα. Πηγαίνει προς το καλάθι, κόβεται εντυπωσιακά από τον Τζόνσον. Εξαιρετική άμυνα από τον Ζαζουάν Τζόνσον. Μπέλ με ταπλό εύκολη σε σου τριών πόντων. 53-48 από τον Τζέιμς Μπέλ που φτάνει στους 7 πόντους έχοντας ένα στα 4 σου τριών πόντων. Σλούκας με τον Βίλμπεκιν πετυχαίνει το καλάθι. Άμεση απάντηση στο τρίποντο του Μπέλ από το έμεσο τρίποντο. Πάλι ανευστοχή στη βολή του Κώστα Σλούκα. Εδώ και πάλι η τάπα του Τζόνσον πάνω στον Γουαναμέικερ που του πήρε τα μέτρα στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του και πήριξε στον σωστό χρόνο για να στείλει την μπάλα στις πινακίδες. Ο Σλούκας ευστόχησε και στη βολή. 53-51. Η Φενέρ πιέζει. Κάμινγκς. Φάουλ από τον Τόμψον, τέταρτο. Και εδώ εντείνονται τα προβλήματα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει χάσει με αποβολή τον Γιάν Βέσελη από το πρώτο ημίχρονο μετά τον καυγά που είχε με τον Ozdemiroglu. Τέταρτο φάουλ για τον Τζέισον Τόμψον. Και μετά η μοναδική επιλογή που θα έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο Ντουβερίογλου. Η Νταρουσάφακα έχει 15 στις 22 βολές. Εκτελεί με ποσοστό μικρότερο του 70%. 68% για την ακρίβεια. Με 71%
Επιχειρεί από τη γραμμή των βολών η Φενέρ. Μία στις δύο για τον Κάμινγκς. 54-51 στους τρεις πόντους ο πρώην παίκτης του Άρη. Ο Ντέιβιντ Μπλατ προφανώς δεν μπορεί να πιστέψει την αστοχία των παίκτων του από την γραμμή των βολών. Πολλά φάουλ πάντως έχουν σφυριχτεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ υψηλός αριθμός των 23 βολών για τους Μέρ και της 21 και των 21 για την Φενέρ. Ο Ντουβερίογλου πήρε τη θέση του Τόμψον. Ο Σλούκας με τον Μπέλ στο τέλος του χρόνου. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των παικτών της Φενέρ. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζητάει από τον Κώστα Σλούκα να προσπαθήσει να περάσει τον προσωπικό αντίπαλό του, να πλησιάσει το καλάθι. Κάμινγκς. Ο Βουέλμπεκιν στον Κάμινγκς. Ο Τζόνσον με τον Ντουβερίογλου. Καλή άμυνα από τον νεαρό. Ο Τζόνσον δεν είχε ισορροπία στο τελείωμα της φάσης. Ο Wanamaker προσποιείται. Ντατόμε, Σλούκας με τον Μπέλ. Για να δούμε αν θα προσπαθήσει να περάσει τώρα. Αυτό θα κάνει ακριβώς. Ο Σλούκας αστόχησε. Ο Ντουβερίογλου διεκδίκησε το επιθετικό rebound. Όμως ο Τζόνσον είχε καλύτερη θέση. Νέα επίθεση για την Ταρουσόφακα. 10 στα 21 για τους γηπεδούχους. 9 στα 22 δίποτα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τζόνσον κόβεται από τον Ντατόμε. Η μπάλα στα χέρια του Wanamaker. Το παιχνίδι έχει τελείως διαφορετικό ρυθμό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο Ντατόμε με τον Κάμινγκς θα πλησιάσει το καλάθι. Ο Ιταλός, ο Ντατόμε ευστοχή. 54-53. Η διαφορά στον έναν πλέον για την Φενέρ. Ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ετοιμάζει και τον Ναναλή. Ντουβερίογλου βγαίνει μακριά για να πιέσει τον Κάμινγκς. Αποκατάσταση στην άμυνα της Φενέρ. Ο Μπέλ σε σου τριών πόντων. Ο Ντουβερίογλου είχε προλάβει να διαβάσει καλά την απόσταση του close out και να σηκώσει το χέρι στο σου του Μπέλ, το οποίο βρήκε στο σίδερο. Για να δούμε αν η Φενέρ θα προσπεράσει σε αυτή την επίθεση. Σλούκας στον Ντατόμε. Για τρεις ο Ιταλός, όχι. Rebound και πάλι από τον Ζάζουαν Τζόνσον. Τζόνσον που έχει 6 rebound. Τα περισσότερα από κάθε άλλο στο παιχνίδι. Βουίλμπεκιν με τον Ντουβερίογλου. Περνάει ο Βουίλμπεκιν με ταμπλό. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Μεγάλη πίστη. Τρομερή ικανότητα έτσι κι αλλιώς από τον Σκότι Βουίλμπεκιν που δίνει και πάλι προβάδισμα με 3 στην Ντάρουσάφακα. Ο Ντουβερίογλου τον ακολούθησε αλλά ήταν αδύνατον να συνεχίσει την προσπάθειά του μέχρι το τελείωμα του Βουίλμπεκιν, ο οποίος και εκρηκτικός είναι και πολύ καλός χειριστής και εξαιρετικός στα τελειώματα του. Δεύτερο φάουλ για τον Λουλουμπάι. Ντατόμε αστόχησε στην πρώτη βολή, ενώ ο Νάναλη πήρε τη θέση του Σλούκα για αυτά τα τελευταία 49 δευτερόλεπτα. Ο Μάικ Λέρικ στη θέση του Τζάζουαν Τζόνσον. Μία στις δύο για τον Ντατόμε και 56-54. Κάμινγκς με τον Νάναλη. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Τώρα ανεβαίνει ο Έρικ για το screen. Περνάει ο Κάμινγκς. Υπάρχει φάουλ από τον Ντουβερίογλου. Δύο βολές για τον Κάμινγκς. Ντουβερίογλου ήταν το πρώτο για τον σέντερ της Φενέρ. Σινάν Γιουλέρ στον πάγκο της Φενέρ δίπλα στον Μπόμπι Ντίξον. Ο Αλντεμίρ στο παρκέ στη θέση του Μπέλ. Ενώ απομένουν 34 για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
Ακόμα μία άστοχη βολή για την Νταρουσάβακα που έχει 16 στις 24. Ενώ ο Κάμινγκς έχει μία στις 3. Μία στις 2 για τον Κάμινγκς, 57-54. Η Φενέρ έχει μαζέψει τη διαφορά, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να περάσει μπροστά, αν και είχε 2-3 ευκαιρίες στη διάρκεια της τρίτης περίοδου και από τη στιγμή που εξατμίστηκε αυτή η διαφορά των 12 πόντων. Wanamaker, το σκρίν από τον Τουβερίογλου, Μαχμούτογλου για 3, στο σίδερο, rebound από τον Αλντεμίρ, τελευταία επίθεση για τον Ταρουσάβακα, ο Σδεμίρογλου. Δεν διαβάζει καλά το χρόνο, η μπάλα είναι για την Νταρουσάβακα. Σδεμίρογλου είχε 16 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του, αλλά προσπάθησε να διασχίσει το γήπεδο όσο πιο γρήγορα γινόταν. Λανθασμένη απόφαση. Βίλμπεκιν ξαναπέρασε στο παρκέ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του, περνάει ο Βίλμπεκιν μπροστά στον Τουβερίο, πανέμορφο καλάθι από τον Σκότ Βίλμπεκιν, 59-54. Ακριβώς με την εκπνοή της τρίτης περίοδου από τα χέρια του Σκότ Βίλμπεκιν. Σκοράρει από τότε ο Σλούκας θες του γόνα Μέικερ και η Νταρουσάβακα όχι μόνο είναι μπροστά με 5, αλλά έχει και την πρώτη κατοχή στην τελευταία περίοδο. Ο Κάμινγκς με τον Σλούκα. Κάμινγκς, Έρικ, Βίλμπεκιν, Αλντεμίρ και Ουλουμπάι. Καλάθι και φάουλ από τον Μάικλ Έρικ. Το πρώτο καλάθι του Μάικλ Έρικ μετά από σχεδόν 25 λεπτά αγώνα. Για να δούμε και πάλι τη φάση. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση όχι, κανονικά πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Είχε ξεκινήσει, είχε κρατήσει την μπάλα στα χέρια του Έρικ. Τεχνική ποινή στον Ομπράντοβιτς. Μάλιστα. Βλέπουμε τις διαμαρτυρίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Έρικ θα εκτελέσει μία βολή. Εν συνεχεία θα υπάρχουν ακόμα δύο για την Νταρουσάβακα. Ακόμα μία άστοχη από τον Μάικλ Έρικ. Θα εκτελέσει ο Αμερικάνος τις βολές της τεχνικής ποινής. Για να δούμε. Όχι, ο Βίλμπεκιν. Ευστοχή ο Βίλμπεκιν. 62-54. Ο Βίλμπεκιν είναι όχι, υπάρχουν κι άλλοι που είναι αλάνθαστοι από τη γραμμή των βολών, μόνο που η Νταρουσάβακα πλέον μετράει 18-26. Ουλουμπάι στον Κάμινγκς με τον Μαχμούτο, με τον Ντουβερίογλου, νέο φάουλ από τον Ντουβερίογλου πάνω στον Κάμινγκς. Εδώ το φάουλ του Ντουβερίογλου πάνω στον Βιλ Κάμινγκς, που επιχείρησε να διεισδύσει παράλληλα με την τελική γραμμή. Δεύτερο φάουλ για τον Αχμέντ Ντουβερίογλου. Έρικ στον Κάμινγκς, τον παρακολουθεί ο Σλούκας. Αλίωσε ο Ντουβερίογλου, η μπάλα είναι για τη Φενέρ. Ο Ντατόμε και ο Αλντεμίρ έβαλαν ταυτόχρονα την μπάλα στα χέρια τους. Τα βελάκια δείχνουν Φενέρ φυσικά. Και έτσι η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει την κατοχή. Νανάλη με τον Αλντεμίρ. Ντατόμε. Διεισδύει. Υπάρχει φάουλ από τον Αλντεμίρ. Δύο βολές στον Τζίτζι Ντατόμε. Ντατόμε.
Ντατόμ έχει μία στις τρεις. Και τώρα 2 στις 4, 62-55, η διαφορά πέφτει στους 7. Μανάλη πιέζει τον Βίλμπεκιν, ο οποίος δεν παρασύρεται. Οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Ο Λουμπάι για 3 μπροστά στον Μαχμούντογλου, rebound από τον Ντουβερίογλου και η μπάλα στα χέρια του Σλούκα. 8:40 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ντατόμε. Μαχμούντογλου. Μετά από προσποίηση στον Κάμινγκς, Μαχμούντογλου πετυχαίνει το καλάθι. 62-57. Κάμινγκς. Θέλει να πιέσει ο Σλούκας. Ο Ντουβερίογλου βγήκε στον Κάμινγκς, ο οποίος μπερδεύτηκε. Η μπάλα είναι για την Ταρουσάβακα, ενώ απομένουν 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Στην Ταρουσάβακα για την εκδήλωση της επίθεσης και ο Μπελ και ο Τζόνσον στην πεντάδα των γηπεδούχων. Να εδώ, Ζαζουάν Τζόνσον. Ο Λουμπάι με τον Μαχμούντογλου θέλει να χτυπήσει. Στις αμυντικές αδυναμίες του Μαχμούντογλου, Μπλαντ Βίλμπεκιν στου 3 πόντων στο σίδερο. Rebound από τον Ντατόμε και η πάσα στον Κώστα Σλούκα. Ευκαιρία για τη Φενέρ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Σλούκας για 3. Rebound από ποιον, η μπάλα είναι. Τζάμπολ δείχνουν οι διαιτητές. Αραβελάκη, Αρανταρουσάβακα. Δύσκολη φάση ομολογουμένως. Η μπάλα είναι για την Ταρουσάφακα. Ο Λουμπάι στην επαναφορά. Βίλμπεκιν. Πιέζει και πάλι η Φενέρ. Μπελ. Στον Τζόνσον. Φάουλ από τον Νάναλη. Δεύτερο φάουλ για τον Νάναλη. Όμως η Φενέρ που είναι πίσω με 5, έχω την αίσθηση ότι ξοδεύει χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος τα φάουλ που έχει να δώσει. Βίλμπεκιν. Το κλέψιμο από τον Σλούκα. Ντατόμε 4-1-2-2. Δεν έχει transition παιχνίδι η Φενέρ. Ντατόμε με τον Αλντεμίρ. Μαχμούντογλου. Στον Ντατόμε για 3 ο Ιταλός. 62-60 από τον Τζίτζι Ντατόμε. 7:16 πριν από τη λήξη του αγώνα στην Vox. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι με το time out του David Blatt. Η Φενέρ έχει μαζέψει τη διαφορά στους 2. Βίλμπεκιν έχει πάντα μπροστά του τον Άναλη. Ο Μπέλ δεν ήταν καλή η πάσα. Αν και η φάση που βγήκε ήταν καλή για την Ταρουσάφακα. Ο Τζόνσον το κάθομα εντυπωσιακό. Κερδίστηκε το φάουλ ο Τζατζουάν Τζόνσον. Πολύ θεαματική φάση από τη συνεργασία του Σαν Ρος με τον Τζαζουάν Τζόνσον που κάρφωσε θεαματικά, πήρε και το φάουλ. Ευκαιρία για την Ταρουσάφακα να ξεφύγει και πάλι με 5 πόντους εάν ο Τζόνσον ευστοχίσει τη βολή. Ντουβερίογλου έχει φτάσει και αυτός στα 3 φάουλ. Ο Τζόνσον αστόχησε. Ο Μέλι 64-62. Τρομερή φάση από την Φενέρ. Μετά από rebound, μετά την άστοχη βολή από τον Τζόνσον, ο Μαχμούντογλου είχε τρέξει στο γήπεδο. Εξαιρετική πάσα από τον Ντατόμε για το καλάθι. Βίλμπεκιν.
με τον Μαχμούτογλου Γουλμπεκίν. Σαν Ρος, ο Λουμπάι προσποιείται στον Τατόμε. Ο Λουμπάι που θέλει να προλάβει τον χρόνο. Ήταν βιαστικό το σουτ. Ο Ντουβελίογλου πήρε το rebound. Σλούκας προσποιείται στον Τζόνσον. Μαχμούτογλου. Και πάλι ο Σλούκας με τον Τζόνσον ζητάει να ανοίξει ο χώρος για να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Σλούκας περνάει από τον Τζόνσον. Καλάθι και φάουλ από τον Κόσμα Σλούκα. 64 όλα. Ο Σλούκας φτάνει στους 12 πόντους. Και έχει αναγκάσει τον Τζέλικο Μπράντοβιτς να κρατήσει αρκετή ώρα στον πάγκο. Τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του σήμερα, τον Μπραντ Γουάναμέικερ. Εδώ βλέπετε και μια πολύ ωραία εικόνα της πιτσιρίκας που πανηγύρισε με την ψυχή του στο καλάθι του Σλούκα. Να λοιπόν που η Φενέρ, η οποία λίγο νωρίτερα βρέθηκε με 7 πόντους πίσω, πεταριώδες κολλάδος από τον Μπέλ. Νταρουσάφακα φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη σε αυτήν την πίεση αγωνιστική και πνευματική που της ασκεί η Φενέρ. 9 τα λάθη για τους γηπεδούχους, 10 για τους φιλοξενούμενους. Μαχμούτογλου στον Σλούκα. Και πάλι ο Μαχμούτογλου. Ντατόμε στον Σλούκα. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Φενέρ. Ο Σλούκας προσπαθεί να βρει την καταλληλότερη επιλογή. Ντουβερίογλου. Σλούκας βάζει την μπάλα στο παρκέ. Δεν είναι καλή η πάσα. Ο Ντατόμε προλαβαίνει το χρόνο. Ντουβερίογλου. Η μπάλα πέφτει έξω από το καλάθι. Όλοι οι παίκτες διεκδικούν την κατοχή, η οποία τελικά είναι για την Νταρουσάφακα, καθώς από τα χέρια των παίκτων της Φενέρ έφυγε εκτός παιδιάς. Και ο Ντέιβιντ Μπλατ, που για ακόμα μία φορά συμβουλεύεται το σκονάκι του, τις σημειώσεις που έχει στην εσωτερική τσέπη του κοστομιού του. Ο Μπράντοβιτς που προφανώς ζητάει από τον Ντουβερίογλου να μαζέψει την μπάλα στο θετικό rebound και να μην προσπαθήσει να την σπρώξει προς το καλάθι όπως έκανε ο νεαρός. Cummings. Δύο βολές. Στο φάουλ που χρεώθηκε πάνω στον Κώστας Λούκα. Τέταρτο και ο Κώστας Λούκας. Τέσσερα έχει ο Βέσελη. Συγγνώμη, ο Βέσελη έχει αποβληθεί. Τέσσερα έχει ο Σλούκας, τρία έχει ο Ντατόμε, τέσσερα έχει ο Τόμψον, τέσσερα έχει και ο Μαχμούτογλου. ...66-65 από τις δύο βολές του Cummings. Νάναλης στον Μαχμούτογλου. Ντατόμε προσποιείται. Βήματα όμως από τον Ιταλό. Αυτό που λέγαμε μικρή ακυροπίδημα. Καθώς ο Ντατόμε έβγαλε τα πόδια του και τα δύο. Σωστό στο σφύριγμα. Απολύτως σωστό. Έβγαλε και τα δύο πόδια του από το παρκέ. Ουσιαστικά έκανε άλμα για να εκτελέσει. Δεν είχε δικαίωμα να επιστρέψει στο πάρκε. Χωρίς να έχει αφήσει την μπάλα από τα χέρια του. Γουλμπεκίν στον Μπέλ. Τι υπάρχει. Φάουλ από τον Ντατόμε. Τέταρτο και για τον Τζίτζι Ντατόμε. Για να δούμε και πάλι τη φάση. Λοιπόν, το παιχνίδι βρίσκεται στα μισά της τέταρτης περίοδου. Επειδή υπήρχε η καθυστέρηση στην πρώτη περίοδο με την αποβολή του Γιάν Βέσελη και το παιχνίδι τραβάει μάκρος, θέλω να σας ενημερώσω ότι το παιχνίδι από το κανάλι Cosmote Sports 4 θα μεταφερθεί στο Cosmote Sports 5
Θα συνεχίσει φυσικά η ζωντανή μετάδοσή του από το Cosmote Sports 5, διότι στο Cosmote Sports 4 θα πρέπει να πάρει τη θέση του το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι, όσοι θέλετε να συνεχίσετε την τηλεθέαση, μπορείτε απλά να μεταφερθείτε στο Cosmote Sports 5, όπου θα προβληθεί το φινάλε του αγώνα της Νταρουσάφακα με την Φενέρ. Φυσικά, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε εδώ. Απλά χρειάζεται να κάνετε κι εσείς, να πάρετε το τηλεκοντρόλ στα χέρια σας και να συνδεθείτε με το Cosmote Sports 5. Λοιπόν, το σκορ είναι 67-65. Ο Μπέλ έχει φτάσει στα 4 φάουλ.